την εκλογή Προεδρίου του Δημοτικού Συμβουλίου, δηλαδή του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Γραμματέα, και δεύτερο θέμα, των μελών και τη συγκρότηση τη Δημοτική Επιτροπή. Πριν μπούμε στη διαδικασία και σας ενημερώσω σχετικά με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις των σχετικών νόμων, τα διαδικαστικά και τον τρόπο εκλογής, θέλω να ευχηθώ καλή χρονιά, γόνιμη θητεία, παραγωγική, καλή συνεργασία και δίνω ως ήτσιστε το λόγο στον κύριο Δήμαρχο για να απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Ευχαριστώ. Καλή χρονιά. Αγαπητοί συνάδελφοι, αρχικά να ευχηθώ και δημόσια χρόνια πολλά. Καλή, δημιουργική χρονιά, υγεία και ευημερία σε όλους σας. Εσάς και τις οικογένειές σας, αλλά και σε όλους τους συμπολίτες μας. Σας καλωσορίζω λοιπόν στη σημερινή πρώτη ειδική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Πρώτη για το 2024, αλλά και πρώτη συνεδρία με τη νέα σύνθεση που προέκυψε από τις εκλογές του 2023. Είμαστε εδώ σήμερα στην πρώτη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου που αποτελεί ύψιστη θεσμική σημασία για την τοπική αυτοδιοίκηση. Η διαδικασία αυτή είναι το επιστέγασμα της εκλογικής διαδικασίας με την οποία εκφράστηκε η επιθυμία των Δημοτών μας και αφορά τα πρόσωπα που θα χειριστούν τις υποθέσεις του στην επόμενη πενταετία. Τόσο εγώ όσο και οι συνεργάτες μου είμαστε έτοιμοι να εξαντλήσουμε τις δυνάμεις μας και να πετύχουμε τους στόχους μας εργαζόμενοι μεθοδικά και υπεύθυνα. Θα συνεργαστούμε με όλους τους φορείς, με στόχο να δημιουργήσουμε ένα Δήμο πρότυπο. Σας καλώ και επίσημα από αυτό το Συμβούλιο να συμμετάσχετε ενεργά στη διαδικασία αυτή της αλλαγής. Καλώ όλους τους δημότες μας να πλαισιώσουν την προσπάθειά μας να αναπτύξουμε τον εθελοντισμό. Θα δεχτούμε οποιαδήποτε πρόταση και θα την εντάξουμε στη μεγάλη προσπάθεια που ξεκινάμε. Δέσμευση, διαβεβαίωση και διαχείριξη είναι ότι ως νέα Δημοτική Αρχή θα πορευτούμε με γνώμονα πάντα το συμφέρον και την προκοπή του τόπου και των Δημοτών μας, τηρώντας με ευλάβεια τις θεμελιακές αρχές της χρηστής διοίκησης, της διαφάνειας, της συλλογικότητας, της αμεσότητας και της αποτελεσματικότητας. Αυτό που υπόσχομαι από πλευράς μου είναι ότι θα είμαι δήμαρχος όλων ανεξαίρετα των Δημοτών. Δεν θα υπάρχουν διακρίσεις και αδικίες και θα εργαστούμε σκληρά, μεθοδικά, με σχέδιο για να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας. Η Δημοτική και Τοπική Σύμβουλη δεν αρκεί να είναι μόνο παρόντες στις συνεδριάσεις. Πρέπει να ενημερώνονται για τα θέματα, να εισηγούνται και να βοηθούν με κάθε τρόπο στην αποτελεσματική λειτουργία των Συμβουλίων. Σας θέλω όλους δυναμικά παρόντες. Τέλος, από τους υπαλλήλους του Δήμου δεν ζητώ τίποτα περισσότερο από το να κάνουν τη δουλειά τους. Αυτή που τους ανατίθεται από τον νόμο και από τη διοίκηση του Δήμου. Απευθυνόμενο στην αντιπολίτευση, να αναφέρω ότι επιθυμούμε την γόνιμη και δημιουργική αντιπαράθεση, η οποία είναι απαραίτητη για τη σωστή λήψη των αποφάσεων. Κάθε καλοπροαίρετη κριτική είναι καλοδεχούμενη και αναγκαία και θα τη δεχτούμε με χαρά. Κλείνοντας από τη θέση του Δημάρχου, να ευχηθώ για μια ακόμη φορά καλή θητεία σε όλους τους συμβούλους της νέας Δημοτικής Αρχής αλλά και της αντιπολίτευσης. Καλή θητεία στους Προέδρους και τους συμβούλους των κοινοτήτων μας, πολύ σημαντικούς αρρωγούς στο έργο μας επίσης. Δεν θα σας κουράσω όλους, δεν θα σας κουράσω άλλο. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε συχνά. Καλή συνεργασία λοιπόν, καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Προδέγοντα, παρακαλώ να ξεκινήσετε τη διαδικασία. Κύριε Δήμαρχε, θα δώσω το λόγο σας για αυτό στον κύριο Καραγιάννη, στον αρχηγό της ενίζωνης αντιπολίτευσης, και θα δώσω το λόγο πριν πούμε στη διαδικασία για να αναπτυχθεί ένα σύντομο χαιρετισμό. Ένα μήνυμα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γνώμο. Εγώ θα ήθελα να ευχηθώ με τη σειρά μου σε όλους να έχουμε ένα καλό και δημιουργικό 2024 και τη συνεργασία εγώ και η παράταξή μου θα τη δείξουμε στην πράξη, θα δείξουμε πραγματικά ποιοι είμαστε και ότι εμείς μιλάμε με πράξεις και αυτό θα το δείτε κατά τη διάρκεια όλης της θητείας σας. Θα ήθελα να σας ευχηθώ να έχετε, κύριε Δήμαρχε, μια δημιουργική θητεία και θα είμαστε πάντα δίπλα σας σε οτιδήποτε θετικό
προκύπτει που πιστεύω ότι θα είναι σχεδόν όλα θετικά. Λοιπόν, και θα έχουμε μια, όπως προκύπτει πολύ σωστά, είπατε, μια γόνιμη παράθεση για το καλό και συμφέρον των πολιτών μας. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Πιστεύω ότι και η παρακατατή την οποία δίνουμε είναι πολύ καλή, οπότε θα εκμεταλλευτούμε ό,τι υπάρχει χρηματοδοτικό πρόγραμμα και με τη βοήθεια όλων μας θα δείτε ότι το έργο σας θα είναι πάρα πολύ καλό. Σας ευχαριστώ πολύ. Και έχει το λόγο ο αρχηγός πλέον της Λάσσονας αντιπολίτευσης, ο κ. Πέστας. Καλησπέρα, λοιπόν. Καλή χρονιά σε όλους. Εύχομαι να είναι δημιουργηθεί όντως η ευλαϊκή της κοινωνίας, τόσο από μεριά της πολίτευσης, αλλά όσο και από μεριά της αντιπολίτευσης, είτε της Ελλάσσονας είτε της Λίσσονας. Από τη μεριά μας, αν και πολιτικές δυνάμεις, νομίζω ότι θα είμαστε αρκετά ενεργοί για το καλό του τόπου και για το καλό των πολιτών. Καλή χρονιά. Και κατά παρέκκληση θα παρακαλούσα τον απευθύντα πρόεδρο, τον κύριο Αθανασίου. Εμείς οι προεδρικοί και έχουμε μια τάση αλληλεγγύης μεταξύ μας και συνεργατικότητας. Παρά το γεγονός ότι η υγεία του πρέπει. Γιατί είναι προεδρική σήμερα η διαδικασία. Κύριε Σουβάρη, αυτό που κάνει. Τον καλή χρονιά σε όλους. Συγγνώμη για την φωνή μου, αλλά είναι άσχος. Κάθε στην άκρη, να μην κολλήσω κανέναν και να μην κολλήσω κάποιον. Καλή χρονιά σε όλους, καλή την διοικητική και την επάγγελμα. Στον νέο πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, εύχομαι να είναι δίκαιος, να υπάρχει αυτή η συνεργασία για το καλό του τόπου. Δεν θα πω τίποτα άλλο παρά μόνο καλή υγεία, καλή χρονιά και όλους την ευρώ σας όπου προσπαθεί. Ευχαριστώ πολύ. Και μετά κάθε εισερχόμενα στην ειδική διαδικασία, αναθέτουμε καθήκον Λαϊκού Γραμματέα για την Διοίκηση των Πρακτικών στην υπάλληλο του Δήμου, κυρία Σπύρου, η οποία θα, είναι και, θα συνεχίσει να είναι και η γραμματέας, μια άξια υπάλληλος, κύριε Δήμαρχε. Είναι στο γραμματείο, θα κάνω στο δεύτερο, ναι, πολύ εξαιρετικό. Από ό,τι διαπιστώνω υπάρχει απαρτία, διότι επί 19 ώρα από παντού στο σώμα, παρότα καταπληκτική συγκυρία κατά 19, δήλωση και δείγμα γραφής της προσπάθειας και της ευσυντησίας όλων και της διάθεσης που υπάρχει. Επομένως, επί 19 παρόντων, επί 19 μελών από παντού στο Δημοτικό Συμβούλιο, υπάρχουν κατά 10 παρόντα, διαπιστούμε η απαρτία και προχωρούμε στο πρώτο θέμα της ημερησίας διατάξεως, που είναι η εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Γραμματέα. Θα ενημερώσω πώς γίνεται αυτή η διαδικασία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. Ο κύριος Δήμαρχος εγγράφως προτείνει προς το Σώμα πριν την έναρξη της διαδικασίας τον προτινόμενο από αυτόν από την παράταξή του υποψήφιο για Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Οπότε, κύριε Δήμαρχε, με χειρίζετε τη δήλωσή σας και όσο προτείνετε για Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Και κατά τιμητική μου πρόταση, κύριε Δήμαρχε, ο Προεδρεύων είναι και υποψήφιος πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Ο κύριος Καραγιάννης μου εγχειρίζει, γιατί είναι από την μείζωνα αντιπολίτευση ο αντιπρόεδρος, και θα είναι ο Δημήτριος Νάκος, και από την Ελλάσσονα αντιπολίτευση ως γραμματέας ο κύριος Θεόδωρος Μπρέστας. Προχωρούμε επομένως στη διαδικασία της εκλογής, αρχίζοντας με φανερή ψηφοφορία, με φανερή ψηφοφορία. Δεδομένα τα αποτελέσματα των προτέρων, αλλά για διαδικαστικούς και τυπικούς λόγους πρέπει να τηρήσουμε τη διαδικασία. Προχωρούμε στην διαδικασία της ψηφοφορίας για την εκλογή του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Διανατάσσεως ισχυρός με ζωντανή ψηφοφορία, ψηφίζουν τον προτινόμενο υποψήφιο Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Και βλέπω ότι είναι ομόφωνη η απόφαση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ατομική σας αποδοχή. Προχωρούμε στη διαδικασία της εκλογής διαζώσης ψηφοφορίας. Φανερής διανατάσσεως ισχυρός του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, του κ. Νάκου, και πάλι είναι η καθολική ψηφοφορία, και τέλος του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, του κ. Μπρέστα, διανατάσσεως ισχυρός και πάλι, επομένως, άξι και οι τρεις, καλή συνεργασία να έχουν.
Η τοποθέτησή μου θα γίνει στο τέλος της διαδικασίας. Επομένως, ανακοινώνω στο σώμα ότι κατόπιν της φανερής πληροφορίας χωριστής για τον καθένα από τα τρία αξιώματα, ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εκλέγεται ο υποφαινόμενος Τομάς Οικονόμου, ως αντιπρόεδρος από την αντιπολίτευση τιμίζωνα ο κύριος Δημήτριος Νάκος και από την Ελλάσσονα ως γραμματέας ο κύριος Δημήτριος Βρέστας. Θεόδωρο Βρέστας. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω την καρδιά μου. Πρώτον τον κύριο Δημάρχο που με τίμησε με την παρουσία του και με πιστεύτηκε στο θετικό ρόλο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Κύριε Δημάρχε, η ρόλη μας είναι διακριτή, θεσμικά διακριτή. Σεβαστή, παράλληλη, αλλά με σεβασμό του ενός αξιώματος, το οποίο είναι αξίωμα κοινοβουλευτικό και το δικό σας είναι εκθετικό αξίωμα. Αυτή είναι η θεσμική, ο θεσμικός ορισμός των δύο αξιωμάτων. Μου δίνει δε περισσότερη υποχρέωση, ηθική υποχρέωση και πολιτική, η καθολική ψηφοφορία και η εκτίμηση στο πρόσωπό μου της εκλογής, που πρέπει να λειτουργήσω με διάθεση ουδετερότητας, με πρόθεση ουδετερότητας, έμπρακτης ουδετερότητας, αμοιβοληψίας και προσωποληψίας στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι η τοπική μας Βουλή, είναι το τοπικό μας Κοινοβούλιο, είναι η Κυψέλη που θα γνωριμοποιεί τις απόψεις και ιδρύματα και θα παράγει έργο. Και έτσι πρέπει να το αισθανόμαστε. Η πλειοψηφία προτείνει, διοικεί και κυβερνά, και η πλειοψηφία έχει συνταγματικά κατοχυρωμένα θεσμικά δικαιώματα, το δικαίωμα του ελέγχου, το δικαίωμα της αντιπολίτευσης, το δικαίωμα της κριτικής. Και εμείς έχουμε υποχρέωση να κάνουμε και αυτοκριτική, την οποία και πρέπει να την κάνουμε ορισμένες φορές, είναι απαραίτητη για να διορθώνουμε τα λάθη μας και τις παραλήψεις μας. Από αυτό το βήμα, που θεωρώ ότι δεν είναι ανάληψη εξουσίας, είναι ανάληψη υπηρεσίας προς τον λαό. Θα καταβάλω κάθε προσπάθεια να δημιουργήσω συνθέσεις και συγκλήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, να αναβαθμίσω τον ρόλο και ζητώ τη συμβολή όλων των παρατάξεων μέσα από ένα μόνιμο τυπικοδημοτικό διάλογο, χωρίς αντεκλήσεις, χωρίς στήρες αντιπαραθέσεις, χωρίς άγωνους διαξυφισμούς, με ευπρέπεια και ευταξία, διότι ο κόσμος περιμένει πολλά από το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο λαμβάνει τις αποφάσεις και εκτελούνται στα υπερκαιριστικά όργανα του Δήμου. Δεν θα επιτρέψω σε καμία περίπτωση, στον βαθμό που το λειτουργήμά μου μου δίνει αυτή τη δυνατότητα, να δημιουργηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο προσωπικές αντιπαραθέσεις έμπονου χαρακτήρα. Οφείλω και από καθήκον να τις αποφεύγω, να τις αποτρέψω. Έχω καθήκον να τις προλαμβάνω, αλλά και καθήκον να τις καταστήλω. Και η κόκκινη γραμμή μου θα είναι αυτή. Ευχαριστώ και πάλι για την τιμητική σας ψήφο και εμπράκτως κατά τη διάρκεια των 30 μηνών θα προσπαθήσω να είμαι αντάξιος της ψήφου σας απέναντι στον κόσμο, γιατί σκοπός μας είναι να υπηρετήσουμε το κοινό συμφέρον και πέρα από αυτό θα πρέπει τα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου να είναι γεμάτα από κόσμο με προτάσεις και θέσεις γύρω από τα ζητήματα, από τα σοβαρά θέματα της προαγωγής των θεμάτων του Δήμου. Ευχαριστώ και πάλι και σας εύχομαι και πάλι καλή δουλειά.